Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το θέμα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, το θέμα των τηλεοπτικών αδειών, συγκαταλέγονται στα πιο αγαπημένα θέματα της αντιπαράθεσης ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε, το ίδιο γινόταν και στις προηγούμενες περιόδους του δικοματισμού. Μιας αντιπαράθεσης όμως, η οποία όταν δεν είναι, όπως συχνά, κούφια, ρηχή και υποκριτική, τότε σε κάθε περίπτωση είναι εντελώς ξένη προς τα συμφέροντα και τις καθημερινές αγωνίες των λαϊκών ανθρώπων. Βεβαίως το θέμα, την προβολή και τη δημοσιότητα, τα έχει εξασφαλισμένα και ως εκ τούτου ανήκει στο κλασικό ρεπερτόριο του αποπροσανατολισμού και της αλλαγής ατζέντας στο δημόσιο διάλογο. Με δύο λόγια, αξιοποιείται ως ένας πολύ βολικός αντιπερισπασμός από τη σκληρή πραγματικότητα που ζει ο λαός μας. Και όπως το 2016 το θέμα των τηλεοπτικών αδειών αξιοποιήθηκε από την κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ, εκτός των άλλων, και ως επιχείρηση από προσανατολισμού και αναχέτησης, ανεπιτυχώς βέβαια, των μεγάλων εργατικών κινητοποιήσεων για τον νόμο, θυμίζουμε τότε, τον νόμο Λεμιτόμο του ασφαλιστικού, το γνωστό και ως νόμο Κατρούγκαλου, έτσι και τώρα, λίγα χρόνια μετά, η Νέα Δημοκρατία το επαναφέρει απεγνωσμένα, με στόχο να αλλάξει τη βαριά ατζέντα της πανδημίας, προκειμένου να κρύψει τις δικές της ολοφάνερες πια εγκληματικές ευθύνες στη διαχείρισή της, ευθύνες που αποκαλύπτονται καθημερινά και συχνά με δραματικό τρόπο στις ώρες αγωνίας που ζουν και στον αγώνα ζωής και θανάτου που δίνουν δεκάδες διασωληνωμένοι των νοσοκομείων που βρίσκονται για μέρες εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας, την ώρα που η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά την πραγματική επίταξη όλων των ιδιωτικών πολυκαταστημάτων της υγείας. Και μη μας λέτε ότι αυτά είναι τάχα σοβιετικά και δεν γίνονται, γιατί αυτά, η επίταξη, προβλέπεται στο άρθρο 18, παράγραφος 3, στο σύνταγμα που πέρυσι αναθεωρήσατε. Τότε που αρνηθήκατε ξανά όλοι σας, από τη Νέα Δημοκρατία ως το ΣΥΡΙΖΑ, και την κατάργηση του άρθρου 86, ώστε να πάψουν επιτέλους οι υπουργοί να έχουν ειδική ποινική μεταχείριση. Επαναφέροντας λοιπόν, αυτή ήταν η πρόταση του ΚΚΕ, την οποία απορρίψατε. Επαναφέροντας λοιπόν η Νέα Δημοκρατία το ζήτημα των τηλεοπτικών αδειών, ζητά σήμερα τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τον Νίκο Παπά. Το πρώτο που σκέφτεται κανείς και με το δίκιο του είναι το εξής. Να, άλλη μια προανακριτική στο μεγάλο γαϊτανάκι τέτοιων επιτροπών της Βουλής, η οποία προορίζεται να τεθεί και αυτή στην υπηρεσία ενός άθλιου δικοματικού παιχνιδιού και χρησιμοποιείται ως μέσο αποπροσανατολισμού. Προκύπτει ωστόσο το ερώτημα. Καλά, για τα παιχνίδια που παίχτηκαν τότε στο διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες από το ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχουν ευθύνες καθόλου? Ασφαλώς και υπάρχουν. Και καταρχήν το ΚΚΕ θεωρεί ότι είναι δεδομένες οι πολιτικές ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ στο ζήτημα αυτό. Υπάρχουν όμως μήπως και άλλες τυχόν ευθύνες στην υπόθεση αυτή? Κανείς δεν μπορεί αυτό να το αποκλείσει. Γι' αυτό στην παρούσα φάση και προκειμένου να διερευνηθούν όλες, μα όλες οι πτυχές της υπόθεσης, αυτή η διερεύνηση των τυχών άλλων ευθυνών θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας επιτροπής μεν, αλλά εξεταστικής και όχι προανακριτικής. Για όλους αυτούς τους λόγους, τοποθετούμαστε λοιπόν με το παρόν στην πρόταση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Μιας όμως και μιλάμε για ευθύνες, ας δούμε λιγάκι και τις ευθύνες τις πολιτικές στο ζήτημα αυτό. Πολιτικές ευθύνες οι οποίες δεν καταλογίζονται μονάχα στο ΣΥΡΙΖΑ,
αλλά και στη Νέα Δημοκρατία. Τι θα ρείτε δηλαδή εσείς της κυβέρνησης, επειδή προτείνετε προανακριτικές επιτροπές, νομίζετε ότι θα μπορέσετε να θολώσετε τα νερά των δικών σας πολιτικών ευθυνών για την πολύμορφη διαπλοκή σας με τα επιχειρηματικά συμφέροντα εκείνων των λίγων που ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε βάρος της ενημέρωσης του λαού? Ή εσείς του ΣΥΡΙΖΑ θα ρείτε ότι αυτή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας είναι αρκετή για να σας αθωώσει από τις δικές σας πολιτικές ευθύνες για τη δική σας διαπλοκή με ανάλογα επιχειρηματικά συμφέροντα? Αλήθεια, και για να έχουμε και καλό ρώτημα, όλοι σας, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, αποδέχεστε ή όχι ότι η ενημέρωση, τα κανάλια, οι συχνότητες θα ανήκουν στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα? Και τα αποδέχεστε και τα υποστηρίζετε. Μόνο που ξέρετε, ακριβώς εκεί βρίσκεται η ρίζα, από εκεί ακριβώς πηγάζει και η διαπλοκή και η διαφθορά. Και τότε θα πει κάποιος, προς τι η καυγάδα σας η ομηρική, μόνο για τον αποπροσανατολισμό του λαού? Όχι βέβαια. Ή μήπως για τη δημοκρατία και τη διαφάνεια? Με συγχωρείτε, χρόνια τώρα δεν είναι που επικρατεί η εργασιακή ζούγκλα στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης? Εδώ ασφαλώς και πρόκειται και για κάτι άλλο ακόμα. Πρόκειται για την αναδιανομή της πίτας των καναλιών. Πρόκειται για ένα σκληρό πόλεμο, αμήλικτο, επιχειρηματικών συμφερόντων, για το ποιος εν τέλει θα ελέγχει την ενημέρωση και όχι μόνο. Αυτά τα αλληλοσυγκρουόμενα επιχειρηματικά συμφέροντα εκφράζονται σε όλο αυτό το πολιτικό και επιχειρηματικό ξεκατίνιασμα στο χώρο της ενημέρωσης. Ξεκατίνιασμα ναι, αλλά η ουσία πάντα στο απειρόβλητο, αφού κανένας σας, όπως είπαμε, δεν αμφισβητεί ότι η ενημέρωση του λαού θα συνεχίσει να βρίσκεται στα ίδια εκείνα χέρια αυτών που στηρίζουν το σύστημα, την πολιτική του και τη σαπίλα του. Και αν δεν αλλάξει αυτό, δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ενημέρωση για το λαό. Ευχαριστώ.